ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που βγήκε φέτος ένας. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Δεν έπεσε κανένα σύστημα, δεν έμεινε καμία ψήφο σε ακαταμέτρητη. Είναι όλα τέλεια. Ήταν ένα άγχος που είχατε από το περσινό. Εγώ παιδιά ήμουν λες να τριτώσει, αλλά περίμενε φέτος το κανάλι και η εταιρεία αυτή που ήταν πίσω από αυτό ήταν η εταιρεία που έπρεπε να είναι. Ναι, μωρέ, άλλαξε ο τρόπος. Τώρα όλα καλά. Όλα καλά. Πιστεύετε ότι αδικήθηκε το αποτέλεσμα, επειδή ο Ηρακλής ήταν ένα παιδί το οποίο είχε δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία. Γιατί, πού τη βρίσκεται την αδικία, τι σχέση έχει αυτό? Έτσι γράφτηκε στο Twitter. Καλά, το Twitter είναι μια άλλη ιστορία, η οποία δεν είναι φρόνιμο να συζητηθεί εδώ. Το παιδί το άξιζε και κέρδισε πολλά πράγματα ο Ηρακλής. Πάνω στην ατυχία του είναι και λίγο τυχερός, γιατί χρειάζεται και αυτό το χρόνο προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα. Να είναι λίγο ήσυχο στο σπίτι με την οικογένειά του, να δει πώς θα επενδύσει τα χρήματά του, τι θα κάνει με τη ζωή του και μετά να φύγει στο Λονδίνο όταν είναι έτοιμα όλα. Γιατί όχι, δεν είναι κακά τα πράγματα. Ο κόσμος πίστευε ότι ο Έντουαρντ θα ήταν ο νικητής. Καλά, ο καθένας έχει τον αγαπημένο του και ο Έντουαρντ είναι ένα εξαιρετικό μοντέλο που τον λατρεύουμε και πιστεύουμε θα κάνει top καριέρα. Από όλο ο κύριος Μπράτης σήμερα. Τι εννοείς, μέσα είναι ο Άγγελος. Α, ήταν, συγγνώμη. Έλειπε όμως τον ημιτελικό. Έλειπε στον τελικό, ναι, και λίγο στον ημιτελικό. Αλλά δεν πειράζει, είναι εδώ μαζί μας. Δεν έγινε κάτι κακό. Μόνο για μέτρα προστασίας δεν συνέβη κάτι. Οποιοσδήποτε έρθει σε επαφή με κάποια υποψία κορονοϊού πρέπει να μείνει στο σπίτι του. 2 εβδομάδες. Τα ζευγάρια που δημιουργήθηκαν και ένα είναι ο Εμιλιάνο με τη Μαρία Αγάπη που το επιβεβαίωσαν. Εσείς το έχετε καταλάβει? Μετά το κατάλαβα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται σπίτι. Επηρεάστηκε, πιστεύετε, ο Εμιλιάνο από τον έρωτα? Όχι καλό, ο έρωτας μόνο καλό κάνει. Ναι. Πώς είδατε τη Ζενεβιέβα ως κριτή και τον Γιώργο Καράβα ως coach? Παιδιά, εγώ τη Ζενεβιέβα την είχα μαζί μου στο Fashion Workshop 10 χρόνια, art director και διευθύντη της σχολής. Δεν είναι ότι τώρα τη γνωρίζω. Και ο Γιώργος έδωσε και τη λάμψη. Δεν ξέρω τα παιδιά θα μπορούσαν να βρουν καλύτερο coach. Δηλαδή, λέγαν ότι δεν μπορούσε να επιβληθεί. Με ποια άποψη, τι εννοείται? Στο παιδιά. Πώς να επιβληθείς δηλαδή, να κάνεις τι άλλο? Σε σχέση με πέρσι. Τι εννοείς ακριβώς? Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Ότι δεν μπορούσε να επιβληθείς, τα παιδιά ήταν πιο ήρεμος. Τι κάνει ταντά δηλαδή? Όχι, μωρέτερα είναι 20 παιδιά μέσα σε ένα σπίτι, έχουν χαρακτήρες, άλλοι ιδιαίτεροι, άλλοι όχι. Αυτό είναι λάθος και άδικο που κάνετε αυτή τη στιγμή. Γιατί μιλάμε για αγόρια και κορίτσια που τα αγόρια έχουν άλλη προσωπικότητα, άλλο τσαμπουκά και έχουν άλλο τρόπο να εκφράζονται. Είναι άλλο το κορίτσι και πόσο ήρεμα και εκφράζονται τα κορίτσια και άλλο τα αγόρια. Αυτό είναι άδικο τώρα για τον Γιώργο που λέτε. Και δεν είναι καλό να συγκρίνετε. Είναι ζήλιαν αυτό. Ποιο? Ότι μπορούσε να επιβληθεί. Δικαίωμά τη να το πει και είναι και η γνώμη τη. Αυτό τώρα δεν ξέρω, με ρωτά τι να πω σε αυτό. Ο καθένας μπορεί να πει αυτό που πιστεύει. Του χρόνου θα είστε, έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις? Θεού θέλοντος, να πάνε όλα καλά τα πράγματα, να τελειώσει αυτό το πράγμα μόλις την πανδημία. Μόλις βγήκαμε. Παιδιά, δεν ξέρω. Καλά Χριστούγεννα, παιδιά, όλα να καλά. Καλά. Μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα το κομμάτι το τηλεοπτικό. Οφείλω να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Όλα πήγαν καλά και το προσωπικό στοίχημα το οποίο είχα θέσει εγώ στον εαυτό μου κερδίθηκε. Ο Ηρακλής άξιζε τον τίτλο. Ο κόσμος ήταν ο τελικός κριτής, όπου και του έδωσε το αβαντάζ. Και με την συνολική πορεία και με την βαθμολόγηση που είχαν δώσει οι κριτές, άμα το δούμε, κατά κλείδι θεωρώ ότι άξιζε. Θεωρείς ότι σε αδίκησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τις δηλώσεις της? Δεν θέλω να αναφερθώ σε κάτι τέτοιο. Πραγματικά. Εδώ πέρα εγώ βρίσκομαι για το GNTM, οπότε δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι τέτοιο. Εσύ θα το ξαναέκανες εφόσον υπάρχει και ένα επόμενο GNTM? Γιατί να μην το έκανα? Μάθαμε τη διαφορά που υπάρχει ο πρώτος με τον δεύτερο. Ο πρώτος με τον δεύτερο είχαν πολύ μικρή διαφορά. Τη τάξη δηλαδή των 3-4 βαθμών, κάτι τέτοιο. Ήταν 4 άψογα παιδιά, τώρα είναι 3 άψογα παιδιά και είναι η πιο δύσκολη χρονιά μου γιατί σαν κριτής δεν τα πάω καθόλου καλά. Θέλω να το δώσουμε και στους 3 γιατί νομίζω ότι τους αξίζει.